πάμε ποδηλατάδα στα Τρίκαλα. Έφυγε η Μαρία, πάω να την βρω. Βρισκόμαστε εδώ στα Τρίκαλα και τυχαία βρήκαμε τη ρεπόρτερ από το site Τρίκαλα Ιδέες. Πάμε να τη γνωρίσουμε και να μας πει λίγα λόγια. Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Καλώς σας βρήκαμε. Να περάσετε υπέροχα, έχουμε πολύ ωραίο μέρος, έχουμε ωραία διάφορα μέρη να επισκεφτείτε. Πρώτα απ' όλα το Όμιλο των Ξωτικών, το ποτάμι μας, φυσικά πίσω τα Μανάβικα. Έχουμε ωραίες ομορφιές, να τις δείτε. Και ας μεταφέρετε και στην Αθήνα που τόσο αγαπάνε τα Τρίκαλα και έχουν έρθει πάρα πολύ και έχουν επισκεφτεί την πόλη μας. Και να έχετε και ένα... να έχετε καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πολύ ωραία όλα όσα είπατε. Ο Θεός να σας ευλογεί και εύχομαι και σε εσάς ό,τι καλά, καλύτερο. Να είστε καλά παιδιά. Βρισκόμαστε στο πανέμορφο Περτούλι. Αν και είναι μεσημέρι, μόλις 3 η ώρα, έχει αρκετό κρύο. Ναι, πραγματικά έχει κρύο, αλλά η θέα πραγματικά είναι απίστευτη. Είναι γεμάτο πράσινα έλατα, είναι φοβερό το μέρος, μας αρέσει πάρα πολύ. Λίγο πιο πέρα στο βουνό φαίνεται ότι είναι κατάλευκο. Πιστεύουμε ότι και περιμένουμε αύριο μεθαύριο να έχει χιονίσει και εδώ. Ναι, μακάρι να χιονίσει. Και ελπίζουμε να δούμε και εμείς το χιόνι.
σας είπαμε πριν λίγο για το Περτούλι, ότι είναι πραγματικά πανέμορφο χωριό και όντως είναι. Τώρα είμαστε στην Ελλάδα και πιστεύω ότι είναι το πιο όμορφο χωριό εδώ στα Τρίκαλα και ίσως και ένα από τα ομορφότερα χωριά, Κωνσταντίνε. Είναι πανέμορφο, είναι πανέμορφο. Είναι όνομα και πράγμα, όπως λέγεται. Ελλάδα, μέσα στα έλατα, μέσα στο πράσινο. Οι άνθρωποι εδώ είναι εξαιρετικοί, φιλόξενοι, καλόκαρδοι, χαμογελαστοί, ζεστοί. Και αν δείτε πως έχω στολίσει το χωριό, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ παραμυθένιος και ο στολισμός και το χωριό φυσικά. Και εδώ έτσι τα έλατα και τα βουνά που είναι οι κορυφές τους χιονισμένες. Μου αρέσει πάρα πολύ ο στολισμός τους και γενικά είναι πανέμορφο το χωριό. Οπότε πάμε να σας το δείξουμε το χωριό και πάμε και σε λίγο να φάμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε πεινάσει αρκετά. Τα βουνά συνήθως ανοίγουν την όρεξη. Πάμε να φάμε. Βρισκόμαστε σε μία από τις πιο όμορφες τοξωτές πέτρινες γέφυρες. Χτίστηκε το 1527, αν θυμάμαι καλά, και την τότε εποχή ήταν η μοναδική διαδρομή που μπορούσε κανείς να ακολουθήσει για να περάσει από τη Θεσσαλία στην αγαπημένη μου Ήπειρο. Οπότε, πραγματικά, αυτή η γέφυρα με συγκινεί ακόμα περισσότερο. Δείτε τι ωραίο και όμορφο μικρό που είναι, το λουλούδι της αγάπης. Βρισκόμαστε στα μανάβικα των Τρικάλων. Εδώ έχει δημιουργηθεί μια υπέροχη τοιχογραφία όπου απεικονίζεται η ζωή από την παλιά πόλη. Μάλιστα, απεικονίζεται και ο διάσημος μουσικοσυνθέτης Βασίλης Τσιτσάνης, όπου παίζει το αγαπημένο του μπουζούκι επάνω στο μπαλκόνι. Η εικόνα πραγματικά είναι λες και είναι ζωντανή, πραγματική, αφού νομίζεις ότι βλέπεις όντως πράγματι τα μπαλκόνια, τις τέντες, τα κάγκελα και πράγματι λες και είσαι σε αυτή την εποχή. Thank you.
Βρισκόμαστε εδώ στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων. Πραγματικά έχουν στολίσει πανέμορφα την πλατεία τους. Είναι ένας πεντακάθαρος χώρος όπου όλοι εδώ τηρούν και σέβονται και τα σήματα και τις προτεραιότητες. Κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει πάρα πολύ, διότι στη δική μας πρωτεύουσα, στη δική μας πόλη, δεν πολύ ισχύει κάτι τέτοιο. Εδώ νιώθεις λες και είσαι βασιλιάς όταν περπατάς και περνάς από τους δρόμους. Άσχετο, τώρα νομίζω είναι πολύ σημαντικό, είπα να το αναφέρω. Πάμε να σας δείξουμε τώρα πώς έχουν στολίσει. Έχει λίγο κρύο, νομίζω φαίνεται κιόλας. Τόσο όμορφα, δεν ξέρω, έχω ξετρελαθεί, έχω ενθουσιαστεί. Είναι πάρα πολύ ωραία και πρωτότυπα. Είναι πραγματικά υπέροχα. Είναι πολύ χριστουγεννιάτικα, έχει παντού φωτάκια, στολίδια, έχει πολύ κόσμο, είναι πάρα πολύ όμορφα.
Βρισκόμαστε στα πανέμορφα Μετέωρα. Πραγματικά η θέα που εδώ πάνω είναι απίστευτη. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Έχοντας ψάξει για το πέτρωμα εδώ στα Μετέωρα, έχουν ανακαλύψει ότι πριν πολλά χρόνια κάποτε αυτός ο χώρος εδώ ήταν θάλασσα και αυτά τα βουνά ήταν μέσα στη θάλασσα, γιατί το πέτρωμά τους έχει διαβδοθεί λες και ήταν μέσα στη θάλασσα. Απίστευτο, και όμως μοιάζει να είναι πραγματική αυτή η ιστορία. Και όντως φαίνεται, άμα το δείτε το πέτρωμα, ότι είναι κάπως διευρωμένο, και πράγματι η θέα είναι καταπληκτική. Είναι πραγματικά ο Θεός, είναι ο τέλειος δημιουργός. Και ο τέλειος ζωγράφος, ε! Καλά Χριστούγεννα!